Κύριε Περάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές. Είναι μαζί μας ο κύριος Αλέκος Περάκης, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής στην Αττική, μέλος γραμματείας του ΠΑΜΕ. Την Παρασκευή έχουμε συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, κύριε Περάκη. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, σε μια προσπάθεια να κλιμακώσουμε τον αγώνα που κάνουμε απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη πολιτική που εφαρμόζεται πάνω στις πλάτες μας και που περιγράψατε γλαφυρά λίγο πριν ξεκινήσουμε μαζί, για το πώς έχουμε φτάσει να προσπαθούμε να επιβιώσουμε εν έτη 2023, τον 21ο αιώνα, τη στιγμή που εμείς οι ίδιοι παράγουμε ένα τεράστιο πλούτο. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό να αναλογιστεί κανένας με ποιους θα έχει βάλει, να το πούμε έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τη νέα σύνθεσή της, από τη στιγμή που επανεκλέχθηκε και έγινε κυβέρνηση, η οποία βέβαια παίρνει και τα συγχαρητήρια του ΟΑΣΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και τα παρουσιάζει ως τέτοια για να τα πανεγυρίσει ο λαός. Χαρακτηριστικά είναι τα νομοθετήματα που έχει περάσει σε σχέση με τα εργασιακά δικαιώματα, όπου θα θυμάστε ο νόμος Γεωργιάδη ήρθε να συμπληρώσει και να κάνει ακόμα χειρότερο τον προηγούμενο νόμο Χατζηδάκη, για να μπορούν να δουλεύουν, να επιλέξουν να δουλεύουν οι εργαζόμενοι 2-8 ώρα, να πάει δηλαδή το 8 ώρο να γίνει 13 ώρο την ημέρα. Είναι ο νόμος για τα δημόσια νοσοκομεία και το δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο πραγματικά εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να μην τύχει σε άνθρωπο να χρειαστεί να απευθυνθεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι εκεί, οι υγειονομικοί, οι γιατροί, νοσοκόμοι και το προσωπικό των νοσοκομείων παλεύουν με νύχια και με δόντια, όμως οι ελλείψεις πλέον έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό που δεν φτάνει. Είναι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που χτυπάει όλους τους μικρούς ελεύθερους επαγγελματίες και αφήνει στο απειρόβλητο τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Και κλιμάκωση απέναντι σε αυτή την επίθεση είναι και ο κρατικός προϋπολογισμός που έχει κατατεθεί στη Βουλή και ξεκίνησε η συζήτησή του από σήμερα, θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες, ο οποίος έχει τα ίδια και ακόμα χειρότερα, να το πούμε έτσι, ταξικά χαρακτηριστικά, αφού με βάση αυτά που μας έχει κάνει γνωστά μέχρι τώρα η κυβέρνηση, θα αποκαλυφθούν και άλλα τις επόμενες μέρες με βάση τη συζήτηση, είναι ότι θα κληθούμε για το 2024 εμείς οι εργαζόμενοι, οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες, συνολικά ο λαός, οι μικροί αγρότες, αυτοί δηλαδή που παράγουμε τον πλούτο σε αυτή τη χώρα, να πληρώσουμε και πληρώνουμε το 95% και πλέον τις 100% των φόρων, να πληρώσουμε επιπλέον 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ φόρους σε σχέση με το 2023. Αυτά τα δύο ζητήματα, τα ζητήματα της ακρίβειας και του προϋπολογισμού, είναι τα ζητήματα αιχμής αυτών των συλλαλητηρίων. Να πω καταρχάς ότι εδώ στην Αθήνα το κάλεσμα είναι την Παρασκευή, είναι 7 η ώρα στο Σύνταγμα, και στη Θεσσαλονίκη, να πούμε και στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι 7 η ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου. Και σε όλες τις μεγάλες πόλεις υπάρχουν αντίστοιχα καλέσματα. Έχουμε λοιπόν από τη μία την τεράστια ακρίβεια που μας έχει φτάσει σε σημείο να μην βγαίνει ο μήνας. Πραγματικά, περίπου τέτοιες μέρες του μήνα, κάθε μήνας που έρχεται, δηλαδή περίπου στις 15, αρχίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, για το εισόδημα των εργαζομένων, των μικρών ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Τεράστιο πρόβλημα. Με την ακρίβεια να έχει φτάσει στα ύψη. Με το νέο προϋπολογισμό που προβλέπει και άλλους φόρους που θα έρθουν να επιβαρύνουν, και μάλιστα και εμεσούς και άμεσους φόρους, την ίδια στιγμή που σε αυτόν τον προϋπολογισμό προκύπτει, ας πούμε, η ανάγκη για μείωση του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων από 0,5% σε 0,2% ή τη μείωση κατά 50% του φόρου των χρηματιστηριακών συναλλαγών ή την κατάργηση του φόρου των τόκων από ομόλογα και κρατικά και, κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα. Είναι πραγματικά τόσο βαθύτατος ο ταξικός χαρακτήρας που δεν μπορούν να κρυφτούν ακόμα και σε αυτά τα μέτρα που φέρνουν. Και ταυτόχρονα ακόμα και σε ορισμένα είδη λαϊκής κατανάλωσης που το ΦΠΑ για λόγους το προηγούμενο διάστημα είχαν μειωθεί, θα αυξηθούν. Δηλαδή σε ορισμένα, αναψυκτικά, μη αλκοολούχα ποτά,
στην εστίαση που πολλούνταν με φόρο 13%, θα πάει στο 24%. Αυτό λοιπόν θα έρθει να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο το εισόδημά μας. Ταυτόχρονα, καλούμαστε να βάλουμε όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη και σε ζητήματα που έχουν να κάνουν, είπαμε πριν, με την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία και στα νοσοκομεία, να πληρώνουμε φάρμακα, γιατρούς, εξωτερικούς, προκειμένου σε μια απέλπιδα προσπάθεια να προσπαθεί κάποιος να βρει την υγεία του, να το πούμε έτσι. Μειώνονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν να κάνουν με την παιδεία, την πρόνοια. Μειώνονται ακόμα και αυτά τα βοηθήματα που το προηγούμενο διάστημα τα διαφήμιζαν και σε ένα βαθμό πολύ μικρό και πολύ πίσω από τις ανάγκες ανακούφιζαν το λαό. Και πραγματικά με την κατάσταση που επικρατεί το επόμενο διάστημα, με τους δύο πολέμους που είναι σε εξέλιξη, με το γεγονός ότι επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο προϋπολογισμός με τη συμμετοχή της χώρας μας στους σχεδιασμούς αυτούς τους ευρωατλαντικούς του ΝΑΤΟ και στο μέτωπο του πολέμου της Ουκρανίας και με τη σφαγή που γίνεται τώρα από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στη Γάζα με συμμετοχή φρεγάτων και άλλων ζητημάτων τέτοιων, η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο και με το συλλαλητήριο το μεθαυριανό καλούμε τους εργαζόμενους και το λαό να πει ένα φτάνει, δεν πάει άλλο, ο μήνας δεν βγαίνει και να πετύσουμε άμεσα μέτρα που μπορούν πραγματικά να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους και το λαό. Παρά το γεγονός ότι ο χρόνος με πιέζει, αλλά με τρώει γλώσσα μου, θέλω να σας ρωτήσω, για όλα αυτά που αναφέρατε, η πλειοψηφία της ΓΕΣΕ τι κάνει, κύριε Πράκη? Κατά την συνεδρίασή της είπε ναι ότι υπάρχει πρόβλημα, μάλιστα πραγματοποίησε και συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας που το ανέφερε, αλλά θα δούμε και αν και πότε και θα προκύψει η ανάγκη για κινητοποίηση. Εμείς το έχουμε ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Η κατάσταση είναι τέτοια που πλέον ο αγώνας για τους εργαζόμενους μέσα στους χώρους δουλειάς για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις για όλους, ώστε να μην βρωθούμε ακόμα και πάλι για μια ακόμη χρονιά φτωχότερη σε σχέση με πέρσι. Ο συνολικός αγώνας σε κάθε μέτωπο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σχολείο, σε κάθε νοσοκομείο κτλ. Για ακόμα, πώς το λένε, για να διεκδικήσουμε αυτό τον 21ο αιώνα, να μπορούν τα παιδιά μας να πηγαίνουν σχολείο και όχι να χρειάζεται να περπατάνε 1,5 χιλιόμετρο, που τόλμησαν να πούν κιόλας αυτή της κυβέρνησης ότι θα κάνει και καλό στην υγεία τους. Ακούστε εδώ επιχειρήματα να τρελαίνει ο κόσμος. Να περπατάει ένα παιδί 12-13 χρονών με την τσάντα στην πλάτη, που δεν ξέρω αν έχετε δει πόσα κιλά είναι αυτή η τσάντα, 1,5 χιλιόμετρο τον 21ο αιώνα, κάνει και καλό στην υγεία, λέει, με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα που κάνουμε το κλείσιμο για τις συγχωνεύσεις των σχολείων. Ακρίβεια λοιπόν και φορολογικός προϋπολογισμός είναι στο κέντρο του συλλαλητηρίου. Είναι τα βασικά και ζητάμε άμεσα μέτρα. Άμεσα μέτρα. Μάλιστα. Να αυξηθεί το αφορολόγητο. Να μπει πλαφόν τώρα στην ενέργεια που πραγματικά ο κόσμος θα υποφέρει το επόμενο διάστημα τώρα εδώ, αν θα πιάσουν και τα κρύα καλύτερα. Και μια σειρά όλων αυτών των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με το αφορολόγητο και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν, πώς το λένε, με το συνολικότερο εισόδημα και τις παροχές που πρέπει να έχει ο ελληνικός λαός και τα μέτρα τα οποία ποτέ δεν πάρθηκαν, που ακούσαμε μετά τις πλημμύρες, τις πυρκαγιές, το τραγικό προμελετημένο έγκλημα στα Τέμπη που έχουν μείνει όλα στον αέρα. Αθήνα, είναι λοιπόν όλο μαζί το πακέτο, μπαίνουμε μπροστά, διεκδικούμε, είναι βήμα κλιμάκωσης. Το επόμενο διάστημα θα δυναμώσουμε ακόμα πιο πολύ τον αγώνα. Αθήνα λοιπόν την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Σύνταγμα, στη Βουλή, Θεσσαλονίκη, την ίδια ώρα στο άγαλμα Βενιζέλου, σωστά? Ναι, και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παράκη. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη.